Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Αγούστη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά μιλάμε σήμερα έπειτα από μια τεράστια καταστροφή. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής, τόσο επειδή μιλάμε για τον βασικό πνεύμονα της Αττικής, αλλά μιλάμε επίσης για καταστροφή κατοικιών, όπως πολύ σωστά θέσατε και εσείς, ζωικού κεφαλαίου, έως και σε περιοχές οι οποίες απέχουν γύρω στα 10 χιλιόμετρα, να πούμε χοντρικά, από το κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm, βέβαια. Στον αστικό ιστό, ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό θέλουμε να τονίσουμε, ότι από μόνο του είναι ένα γεγονός το οποίο καταρρύπτει όλες τις δικαιολογίες και όλα τα αφηγήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση σήμερα, τα οποία πολλές φορές τα ακούμε περί ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού κτλ. Και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα 5-6 χρόνια αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα με πυρκαγιές, με συνθηκτικές καταστροφές συχνά. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πραγματικά για τα γεγονότα που συνέβησαν, τη μεγάλη καταστροφή, την πολίτη μας, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της και τις καταστροφές των περιουσιών. Mm-hmm. Εμείς, αν θέλετε, με την ερώτηση που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή έχουμε να σκαλίσουμε ακριβώς και να βάλουμε στο προσκήνιο ποια είναι η αιτία κατά την άποψή μας αυτού του γεγονότος, η οποία δεν είναι άλλη ότι αντιμετωπίζεται το θέμα της πολιτικής προστασίας ακόμη και σε περιοχές, γιατί είναι περιοχές που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, με τη λογική του κόστους ωφέλους, που είναι ευρωενωσιακή στρατηγική, η οποία σου λέει ότι δεν μπορώ εγώ να στελεχώσω τις υπηρεσίες, άρα θα διονύζονται τα 4.500 κενά που υπάρχουν, δεν μπορώ εγώ να πληρώνω, να δίνω από τον κρατικό προϋπολογισμό τα απαιτούμενα κονδύλια για τη διάνοιξη των δασικών δρόμων, για το καθάρισμα των δασικών περιοχών, δεν μπορώ να εξοπλίζω, δεν μπορώ να παίρνω οχήματα, δεν μπορώ να παίρνω εγώ τα απαιτούμενα εναέρια μέσα, γιατί αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και πώς επιδιώκω να το λύσω? Επιδιώκω να λύσω το πρόβλημα είτε με τα κάθε είδους rescue μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τι κάνει, για να έχει ο ελληνικός λαός και οι αγροατές μας μια συνέστηση. Mm-hmm. Έχει παρκάρει κάποια αεροσκάφη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογα με τη λογική όποιος θα ζητήσει πρώτος, τότε μπορεί να ενισχυθεί. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Είναι ότι είναι λιγοστά αυτά τα εναέρια μέσα και όταν, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έχεις μεγάλες πυρκαγιές και άλλα μεγάλα προβλήματα πολιτικής προστασίας σε παραπάνω από 2 χώρες, τότε πραγματικά διαγωνίζονται μεταξύ τους χώρες για το πώς, ποιος θα πρωτοπάρει αυτήν την ελάχιστη ενίσχυση από τα τμήματα, είτε είναι εναέρια, είτε είναι πεζοπόρα κτλ. Είναι αυτό, κύριε Νικολάου, που περιμέναμε, ας πούμε, βοήθεια από Γαλλία, Ιταλία κτλ. Είναι του rescue αυτό ή... Ναι, ακριβώς. Άλλες διακρατικές συμφωνίες, ας πούμε. Υπάρχουν και διακρατικές συμφωνίες, γιατί θα δείτε ότι επιχειρούν και τμήματα ενδεχομένως χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αντάσσεται στη γενική mm-hmm. κατεύθυνση. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι είναι λιγοστά τα μέσα και συνήθως έρχονται πάρα πολύ αργά μετά από την καταστροφή. Πράγμα το οποίο για μας βάζει στο προσκήνιο ένα ακόμη πράγμα, ότι πρέπει η πολιτική προστασία να στηρίζεται στη πραγματική στελέχωση όλων των κρατικών υπηρεσιών, στη στελέχωσή τους, στον εξοπλισμό τους, στην αγορά των απαραίτητων εναέριων μέσων, έτσι ώστε πραγματικά να μπορείς να λύσεις τα προβλήματα, να ανταποκριθείς στις στιγμές που πραγματικά μετράει. Να μην περιμένουμε, δηλαδή, όπως το είπε γλαφυρά τις προηγούμενες μέρες, να φτάσει δηλαδή η φωτιά στο Σύνταγμα mm-hmm. για να πάρθουν τα απαραίτητα μέσα. Ναι. Έτσι, εμείς, κάνοντας πράξη, αν θέλετε, μια δέσμευση του ΚΚΕ, η οποία φάνηκε και τις προηγούμενες μέρες με το γεγονός ότι τα μέλη του ΚΚΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, μέλη σωματείων συνδικάτων, βρέθηκαν στις εστίες, βοήθησαν να σωθούν όσο περισσότερες κατοικίες, να μην κινδυνεύσουν παραπάνω ανθρώπινες ζωές, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό», βάζουμε ξανά ορισμένα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κατεπίγουσα ανάγκη αποζημίωσης στο 100% από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των πληγέντων από την πυρκαγιά. Και το δεύτερο που θέτουμε είναι να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά ποια είναι η άποψή της για την ανάγκη κατάρτισης ολοκληρωμένων σχεδίων, πλήρου αντιπυρικών δηλαδή, με πλήρες προσωπικό, με μέσα και υποδομές mm-hmm. για την προστασία από τον κρατικό προϋπολογισμό, και ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ότι η ίδια της η στρατηγική για την πολιτική κόστους ωφέλους δημιουργεί αυτά τα πολλά προβλήματα
Και στα πλαίσια αυτά και οι μηχανισμοί όπως το Rescue ή το καινούργιο, τα καινούργια εποπτικά μέσα που μας λέγανε με την αιγίδα κτλ. Επί της ουσίας είναι ελάχιστα και δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αν δεν πατάνε πάνω σε στιβαρές υπηρεσίες στελεχωμένες και εξοπλισμένες πολιτικής προστασίας με ευθύνη του κράτους. Πότε αναμένεται να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος, επί των ερωτήσεων? Κοιτάξτε, εμείς την ερώτηση την καταθέσαμε στις υπηρεσίες. Δηλαδή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα έχει πάρει το πρωτόκολλο της από την εσωτερική υπηρεσία. Θα είναι κατεπίγουσα η ερώτηση που καταθέσαμε. Ελπίζουμε ότι το συντομότερο δυνατόν. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα που την ενοχλούν, γιατί πραγματικά οι τοποθετήσεις που κάνει το ΚΚΕ, επειδή αναδεικνύουν την ουσία των προβλημάτων που δημιουργούνται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν, της είναι πολύ ενοχλητικό το ξεμπροστιασμά και το ξεμασκάρεμα της πολιτικής της, έχει το δικαίωμα, ξέρετε, να απαντήσει έως και μετά από 6, 7, 8 μήνες. Α, μάλιστα. Ναι. Και όταν είναι τα πράγματα, ξέρετε, έτσι δύσκολα και συσσωρεύεται μεγάλη λαϊκή οργή, και αυτοί προσπαθούν να τρενάρουν μια κατάσταση έτσι ώστε και ο κόσμος όταν είναι ευλογισμένα τα αισθήματά του να καταλαγιάσουν, μπορεί να βγάλει και συμπέρασμα. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Κύριε Νικόλα, εμείς σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε αυτά τα πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο θέμα της πολιτικής προστασίας, των αντιπυρικών μέτρων, των αντιπλημμυρικών και βεβαίως το γεγονός ότι, ξέρετε, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δασικός ιστός, τα δάση είναι ήδη ιδιωτικοποιημένα. Και αυτό και στην χώρα μας, το γεγονός ότι η γη θεωρείται εμπόρευμα, μπαίνει και κόντρα στο να υπάρχουν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Κρατικές, στελεχωμένες κτλ. Δηλαδή, βέβαια αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Όλα αυτά τα ζητήματα εμείς θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε έτσι ώστε να μπορεί ο λαός να βγάζει συμπέρασμα και θα συνεχίσουμε και με όλες μας τις δυνάμεις, αν ΚΚΕ, ναι, οι δυνάμεις που δουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, να συνδράμουμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε απέναντι σε αυτές τις φυσικές καταστροφές. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.